λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτάς σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Πιάνουν λέει ρολόι. Σίγουρα. Σίγουρότατα. Μπράβο. Κι άεις τον άλλον τον αχάπαρον να κάνει τον άνετον και να θα αρκέται πως ούλα επίασαν όπως τα σχεδίασαν. Ο Καραγιορκής τσιμάται τον ύπνο του δικαίου. Όμως σε μια εβδομάδα εννατούρτουν τα μαντάτα. Άτι. Καλησπέρα, φίλε. Η δέντα μου καμνίζαμε. Πειράζει που ήρθα. Εγώ ήξερα ότι να μεγάμε σε παρακολουθάσμε. Ούτε το ήξερα, ούτε σε παρακολουθώ. Είναι τυχαία που ήρθα. Τυχαία. Δεν μου είσαι ότι είναι τυχαία που ήρθες μες στο Σαχάρα. Ήρθα να ακούσω λίγο μουσική. Πειράζει. Όχι. Όχι, τούτο δεν πειράζει. Σε χαίρομαι που είσαι στη σειρά με. Μπορούμε να διασκεδάσουμε μαζί. Τελικά να περάσω πιο ωραία από ό,τι πίστευα. Δεν αχαρίσει έναν τόπο στα μέσα για τις πράγματα. Σε παρακαλώ. Ο Αντζουλής εδώ μέσα έμπρεπε να μαζί μαζί. Ούτε καν να μιλούμε. Καταλάβει πως τρέχει κάτι μεταξύ μας, αλλά μόνο μας. Δεν θα πει τίποτα ο Αντζουλής με έναν ανησυχεί. Γιατί θα πει τίποτα, πού το ξέρεις. Αγάπη μου, πραγματικά. Χαλάρωσε. Παίρνε καλά. Δεν υπάρχει λόγο για ανησυχεί. Γιατί δεν καταλαβαίνω να μου θέλεις να μου πεις για τον Αντζουλή, αλλά δεν θέλω να μας σημασία, δεν κατάλαβες. Ωραία. Πάμε σε ένα ξενοδοχείο τότε. Όπως έκαναμε παλιά. Φυγώ. Τέλος. Θέλω να κάνουμε έρωτα τώρα. Τέλος, αγάπη μου. Σου εγώ θέλω σε πάρα πολλά, αλλά έναν τόπο στα μέσα, σε παρακαλώ. Εξάλλου περιμένω ένα φίλο μου για μια πολλά σοβαρή δουλειά. Γίνεται να το στήσω. Υπόσχομαι σου όμως ότι εντός των ημερών να κανονίσω να βρεθούμε κάπου αλλού. Η δικαιώματος να το χαρούμε. Εντάξει. Είναι να μου θέλεις να μπεις σε ληστέψαμε, ρε στρατό. Εντέλος μας εκλέψαν το χρυσάφι, ρε. Αφού εσύ είχαμε το πράκτορα και είπε μου πως το πράγμα είναι φορτώ, είχα στο πλοίο και ότι εσάν πάρες την ώρα του.
Δεν ξέρω τι φορτώθηκε στο πλοίο. Αυτό που ξέρω είναι ότι πέσαμε σε νεύρα. Κάποιοι ήξεραν τα σχέδιά μας και μας στήσαν παγίδα. Να μου γίνει και ακριβώς, ρε στρατό. Σύντησε, ρε στρατό. Όλα έγιναν όπως τα σχεδιάσαμε. Φορτώσαμε το χρυσάφι από την τράπεζα στο φορτηγό και φύγαμε. Του το ξέρω, δε ήμουν για μέ. Παρακάτω. Καθώς ήμασταν στον δρόμο για τον Παρόση. Ξαφνικά βρέθηκε μπροστά μας σταματημένο ένα αυτοκίνητο. Τι έγινε πάλι τώρα. Ρε, κατέβα τα σένια. Κάτσε να έρθω κι εγώ μαζί. Ο ένας αστυνομικός κατέβηκε. Κατέβηκα κι εγώ. Ο άλλος μας είπε ότι είχε χαλάσει τα μάξη του. Ζήτησε να τον βοηθήσουμε. Εγώ του πω ότι βιαζόμαστε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον σπρώξουμε για να περάσουμε στον δρόμο μας. Τι να μου κάνετε. Πώς να ξέρω ότι έτσι πέσαμε στην παγίδα τους. Όπου να είσαι, είναι εύκολο να τραγουδήσω. Πώς σου φαίνομαι? Πανέμορφη. Κουκλά αληθινή. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Ανδρέα, τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι τι μπορεί να σημαίνει η Σμύρνα, το λιβάνι και ο χρυσός. Αγάπη μου, το Πάσχα προχτές ήταν. Αρκέψες να σκέφτεσαι τα Χριστούγεννα. Δεν κάνω πλάκα. Άκουσε ένα καλόγερο να μιλάει για τούτο. Α, πάει και εσύ καλόγερος τώρα. Όχι, τον συνάντησε τυχαία. Και τι σου είπε για να τα σκέφτεσαι εσύ τώρα τούτα? Ελάλλουν πως όλοι οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν δώρα όπως αυτά που έδωσαν οι μάγοι στον Χριστό. Αλλά μόνο αν τα χρησιμοποιήσουν σωστά, να σημαίνουν κάτι για αυτούς. Αλλιώς θα είναι αντί για ευλογία, κατάρα. Η Σμύρνα, το λιβάνι και το χρυσό. Ναι. Από ό,τι διάβασα, αυτά τα τρία δώρα δεν είναι τυχαία. Η Σμύρνα συμβολίζει τον πρόωρο θάνατο. Ο χρυσός τη δύναμη και την εξουσία και το λιβάνι τη θεία χάρη. Συγγνώμη, Ανδρέα μου, αλλά δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις. Για το κάθε άνθρωπο, Αντιγόνη, αυτά τα τρία δώρα συμβολίζουν κάτι. Κι εγώ αυτό ψάχνω. Τι συμβολίζουν αυτά τα δώρα για μένα? Αγάπη μου, τι σε έπιασαν και σκαλίζεις τα πράγματα τώρα? Άκου να δεις. Τίποτα. Εγώ λέω να αφήσεις τις φιλοσοφίες, τουλάχιστον για απόψε, και να απολαύσεις την αγαπημένη σου, η οποία σε λίγο θα βγει στο πάλκο να τραγουδήσει για σένα. Έπρεπε να κατέβεις με το αυτοκίνητο. Τι να έκανα, αφού είχε κατέβει και ο αστυνομικός. Τι στέρηση να μου γίνηκε. Πριν καν προλάβουμε να σπρώξουμε το αυτοκίνητο, ξαφνικά άκουσα πυροβολισμούς από το φορτηγό.
μπορείς να πεις πώς. Ναι. Και οι δύο αστυνομικοί ήταν στο κολμό. Λένε ότι θα μ' αφήσεις κι η καρδιά σου πια για μένα δεν χτυπά. Μα θα μάθεις κάποια μέρα αν θα ζήσεις πως κανείς όπως εγώ δεν αγαπά. Λένε, λένε, μα και τι δεν λένε κι απ' τα λόγια έχω τόσο πικραθεί. Ας τους όμως και ας λένε ό,τι θένε, έτσι είμαι κι έτσι έχω γεννηθεί. Ας τους όμως και ας λένε ό,τι θένε, έτσι είμαι κι έτσι έχω γεννηθεί. Ευχαριστούμε τη Φέδρα μας για το υπέροχο τραγούδι που μας χάρισε και της ευχόμαστε ολόψυχα καλοτάξιδος ο καινούριος της δίσκος. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, σας υποσχέθηκα μια έκπληξη για απόψε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Θέλω να σας παρουσιάσω μια καινούργια φωνή, μια γλυκιά κοπέλα, η οποία σας έχει τραγουδήσει, για όσους θυμάστε, και πέρσι τα Χριστούγεννα. Θα μας κάνει το χατήρι να μας τραγουδήσει και απόψε ένα όμορφο τραγούδι. Γι' αυτό θέλω να καλωσορίσετε με ένα θερμό χειροκρότημα την Αντιγόνη. Ladies and gentlemen, put your hands together, please, for Αντιγόνη. Αφού σε παίξε ο αστυνομικός που τόσο κοντά, δεν λέω και γλίτωσες τι. Μάλλον με φώτισε ο Θεός. Πριν έρθω εδώ για την αποστολή, φόρεσε αυτό. Ένα λεξίσφαιρο γυλαίκο το πήρα από ένα φίλο που το είχε στο Βιετνάμ. Αυτό εμπόδισε τις σφαίρες. Και αφού είσαι σε πιάνει σφαίρες, ρε στρατό, γιατί να αντιστάθηκες, ρε. Γιατί τους άγγε τσουπιά μας το χρυσάφι μας. Μπορεί το γυλαίκο να έκοψε τις σφαίρες, αλλά ήταν σαν να με χτυπάει αμάξι. Δεν μπορούσα να τα βάλω με αυτούς τους οπλισμένους. Τους νιωπατιώνες που στήσαν την ενέδρα να μου κάμαν ύστερα. Ακούγα τις φωνές τους. Αλλά εγώ έκλεισα τα μάτια και έκανα τον νεκρό. Αν καταλάβαιναν ότι είχα σωθεί, θα με πυροβολούσαν στο κεφάλι να με σκοτώσουν. Τι ύστερα να μου γίνηκε. Λάνε, ρε στράτο! Εμιά που γίνει ύστερα! Με πιάσανε, με σηκώσανε και με ρίξανε μέσα στα αμάξι πάνω στους άλλους δύο. Και φύγαμε. Και μέσα σε πειράζει. Μας πετάξανε σε ένα χαντάκι.
Και έτσι καταφέραν να πάρουν το χρυσάφι. Λετίτσια, τι κάνεσαμε. Καλά, γιατί σας φαίνεται τόσο περίεργο που έφυγε καμιά φορά από το σπίτι. Αντί να χαρείς που με βλέπεις, κάνεις μου παρατήρηση. Ναι, χάρηκα που σε είδα. Όμως είδα σε που μίλας με το Φίβο και ανησύχησα. Μαζί του που ήρθες. Όχι. Μόνη μου που ήρθα. Εν τυχαία που έφερα το Φίβο δάμε. Ήρθε να δει ένα φίλο του. Καλά. Όμως δεν έπρεπε να είσαι δάμε. Δεν πρέπει να γίνεσαι στόχος. Πε μου, είδες σε καθόλου Καραγιορκής. Όχι, εμείς δεν ούτε ο Καραγιορκής ούτε Μαντζουλής. Ευτυχώς που εσύ ήταν γεννήθηκε. Και ακόμα δαμε που είμαστε είναι πολλά επικίνδυνο. Αν έρθει ξαφνικά ο Καραγιορκής και δεις, τι να του πούμε. Να του πούμε ότι ήρθα να σου πάρω μια συνέντευξη. Λετίτσια μου, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και ξέρεις το. Εντάξει, αλλά πραγματικά, ο παπάς λείπει που σπίτιν κι εγώ έπρεπε να μιλήσω σε κάποιον. Γιατί τι έγινε. Η Χανού μας. Εσύ μίλησε. Σοβαρά, μα πότε. Εχθές. Και τι έκαμε, είδες σε, μίλησες σου, αναγνώρισες σε. Όχι, όχι. Βασικά, ο γιατρός είπε ότι πρέπει να παραμείνει ησυχή για το επόμενο 48 ώρα. Εντάξει, για να το πει ο γιατρός κάτι ξέρει. Εφέρες μου πολλά ευχαριστά νέα. Ναι, αλλά είναι μόνο τούτο. Ξέρεις, σκεφτούμε ότι την ημέρα που πήγα στο νοσοκομείο δεν ήμουν μόνη μου. Ήταν και έναν άλλον παιδί, Τζόνα. Παιδί, τι παιδί. Νομίζω λένε τον Άγγελο, ένας ξανθός, γαλανομάτης. Μα πάλι ήταν Τζόνος τσαμέ. Δεν καταλαβαίνω γιατί βρίσκομαι το συνέχεια κοντά στη Χανού. Ξέρεις τον δηλαδή. Ξέρω τον, ένας φίλος του Ανδρέα. Όμως γιατί δείχνει τόσο ενδιαφέρον για τη Χανού. Και γιατί το κάνει. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Ξέρεις, εγώ ένα άλλο που φοβούμαι. Τι φάση. Εν πολλά καλός φίλος της Ειρήνης, της συγκάτοικου μου. Το θέμα είναι ότι η Ειρήνη ήξερε ότι μπήκα στο ψυχιατρίο. Και σίγουρα να αναρωτιέται που τότε τι έπαθα. Οπότε τώρα που ευκήκα, να αναρωτιέται γιατί είναι πια να τη δω. Και φάση ότι μπορεί να πει στην Ειρήνη κάτι για σένα. Ναι, μόλις του είπα ότι δούλευκα στο Ρίκα, αμέσως σε συνάφερε μου την Ειρήνη. Το θέμα είναι ότι προσπάθησα να τα καλύψω. Είπα ότι έχω μια δουλειά και πρέπει να φύγω αμέσως. Για τούτο που σου είπα, πως δεν πρέπει να κυκλοφοράς. Αν μιλήσει ο Άγγελος στην Ειρήνη, μπορεί να το μάθει και κανένας άλλος και να αρχίσει να ρωτού. Και τούτο δεν μας συμφέρει καθόλου. Εντάξει. Δεν πρέπει να κυκλοφοράς στα φανερά. Και τώρα πρέπει να φύγεις σιγά σιγά, αν μας ζητήσει ο Καραγιορκής. Εντάξει. Είμαι τόσο χαρούμενη, Άγγελε, που έχω έναν άνθρωπο δικό μου δίπλα μου. Χαίρομαι. Ξέρεις, είναι τόσο μεγάλη χαρά μου που νομίζω ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Ακόμα και μετά την πρώτη φορά που κάναμε έρωτα, νομίζω ότι το μετάνιωσες. Και χθες, όταν μου ζήτησες να μιλήσουμε, πίστευα ότι θα μου πεις να μείνουμε χώρια. Και ότι ήθελες απλά να μείνουμε δύο φίλοι. Καταλαβαίνω την αγωνία σου, όμως πρέπει να το πιστέψεις αυτό που έχουμε εμείς οι δύο. Είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι σαν όλα μου τα όνειρα να έγιναν πραγματικότητα με μιας. Έτσι όπως σε βλέπω χαρούμενη. Εύχομαι να μπορώ πάντα να σε κάνω ευτυχισμένη, Μαριγούλα. Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα μαζί, και τις χαρές και τις λύπες. Και έχουμε πολλά να περάσουμε εμείς οι δύο. Ναι. Είναι απίστευτο τόσο το πόσο πολύ μοιάζουμε. Η μοίρα μας είναι κοινή. Βιώσαμε και οι δύο την απόρριψη και την ορφάνεια. Γιατί δεν είχαμε την αγάπη που διψούσαμε από τους πραγματικούς μας γονείς. Έτσι είναι. Και είναι πραγματικά περίεργη η σύμπτωση που βρέθηκε ο ένας στον δρόμο του άλλου. Ακόμα και το γεγονός ότι βρήκες τώρα τη μητέρα σου συμπίπτει με αυτό που συμβαίνει με τη δική μου μητέρα.
Τι θες να πεις? Έχεις νέα τη Μυρσινή? Ναι. Έλα, διάβασέ το. Ράφτε που να μας πάρει! Για κάμα με τη θέλασσα! Ποιος διάλος μας επρόδωσε, ρε στράτο! Να πελάνω, ρε! Ποιος σας σκαφτεί έτσι σαν τανεμένο σχέδιο! Αφού οι ανθρώποι μου είπαν μου πως η κάρη, η κάσα εφορτώθηκε μπας στο πλοίο! Καλώς γίνεις και τρέλα να πας στο πλοίο τώρα! Ένια σου είναι να μάθω εγώ. Αν η κάσα που φορτώθηκε, είναι η κάσα με το χρυσάφι. Πώς θα το μάθεις? Να πιάω τώρα στο Κύπρος Ράδιο στη ΣΥΤΑ και στείλω τηλεγράφημα. Και ο καγκέσαι να μάθω να πού βρίσκεται εγώ. Καλώς δίμονα μαύρο, ας την εστίσαν έτσι εγώ το πονεύκο. Ναι, Ράδιο Κύπρος, θέλω να στείλω ένα τηλεγράφημα. Στο πλοίο Τρεντίνο. Έφυγε πριν λίγες ώρες που το λιμάνι του Βαροσού για την Αγγλία. Το call sign δεν το έχω. Το λοιπόν, ένα καρτερό που λόγου σας, α. 2357. Τηλεφωνάτε μου μόλις το εντοπίσετε. Τι έγινε? Να στείλουν το ράσιμα του πλοίου. Και μόλις εντοπίσουν τον καπετάνιο, να με πιάνε συντηγούμε από τον ασύρματο. Είναι τηλεγράφημα από τη μητέρα μου. Ήρθε σήμερα το πρωί. Μαριγούλα Καράγιορκη, έρχομαι Λευκωσία, στοπ. Επιθυμώ συνάντηση διακαώς, στοπ. Μυρσίνη. Μαριγούλα, έρχεται η μητέρα σου. Ναι. Τι σκοπεύεις να κάνεις? Δεν ξέρω. Όταν διάβασα το γράμμα που μου λέγει ότι ήταν άρρωστη, πάλευα μέσα μου με το αν πρέπει ή όχι να επικοινωνήσω μαζί της. Πόσο μάλλον να τη συναντήσω κιόλας. Κοίτα, εγώ πιστεύω πάντως πως για να έρχεται εδώ πέρα και να σου λέει ότι επιθυμεί διακαώς συνάντηση μαζί σου, σημαίνει πως έχει πολύ σοβαρό λόγο. Δεν θα έκανε τόσο ταξίδι γνωρίζοντας ήδη την άρνησή σου. Πάει να πει πως έχει φτάσει στο προχώρητο. Το ξέρω. Όμως η άρνηση που έχω μέσα μου δεν μου το επιτρέπει. Δεν με καταλαβαίνεις, Άγγελε, αφού και εσύ το ίδιο περνάς με τη μητέρα σου. Για το αν πρέπει όχι να της πεις ποιος είσαι. Σε καταλαβαίνω. Τι να κάνω, πες μου. Θα σου πω τα ίδια που σου είπα και το Πάσχα. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία στη μητέρα σου. Αλλά η απόφαση είναι δική σου, εγώ δεν μπορώ να σε πιέσω να κάνεις απολύτως τίποτα. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι πως ό,τι και να αποφασίσεις, εγώ θα είμαι εδώ να σε στηρίξω. Σε ευχαριστώ, Άγγελε. Λοιπόν, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ηρεμήσεις. Έλα εδώ. Πες στην αγκαλιά μου. Κοιμήσου. Και το πρωί θα ξυπνήσεις ψύχρεμη και θα πάρεις μια απόφαση. Εντάξει? Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Σπάσουν τις ασφάλειες της κάσας και την ανοίξουν. Εάν την ανοίξουν στο χρυσάφι είναι τζαμέ, κατήσου σου και μαύρη τύχη σου. Γύρευ και τρύπα να χωστείς.
Η ασφάλεια, αν μάθει πως εδώ κάνει το λύνει να ανοίξουν την κάσα, πάει να δει πως εγώ έκλεψα το χρυσάφι. Αφού της ασφάλεια καλύφθηκε με μανιχά, αν παραδοθεί το φορτίο σφραγισμένο. Κύπρος Ραδιό. Ο ίδιος. Να μου λέει το τηλεγραφήμα. Τι είπε? Άνθρακας ο θησαυρός, Στράτο. Εκλέψα μας το χρουσάφι που μέσα στα σάρκα μας. Καταλάβεις το! Ποιος κιάωρος μου το έλεγε ξεκίνια! Κιάωρτε! Στράτο. Φέρτε αυτό το γιο μου που είπε στο πόρτα λίγη ώρα. Κι εγώ σε δίνα, μπορεί να πεις τίποτε σε κανένα. Μάκου. Δεν είσαι ακόμα να στραφεί. Δεν μπορώ να περνάω. Να πρέπει να επιμένω πιο πολλά να μου πει που είσαι να πάει. Πρώτη φορά τον είδα τόσο να ανησυχώ. Πρέπει να μου λέει επικίνδυνο να μου πει να κάνει. Πολυδευκή, η τηλεφώνω στο σπίτι σου είναι το απάντας. Τι κολόγησα ότι να είσαι στο γραφείο. Πολυμνία, να μου τρέχει πια αυτή τη ώρα. Εμπαίνετε τα χαράματα. Πολυδευκή, ξέρεις που είναι ο στρατός. Έτσι ώρα πρέπει να είναι στο Σαχάρα. Όχι, όχι. Νομίζω πως είναι πια στο Σαχάρα, έψες. Είπες σου το ίδιος δηλαδή. Όχι, μα ήταν πολύ άνησυχος, έψες. Σκοτώθηκα του να μου πει που ήταν να πάει, αλλά μου ελάλε. Είπε μου να μην έχω έννοια. Καταλάβεις γιατί αγώνεω τόσο πολλά. Δεν ξέρω, Πολυμνία μου, να μου θέλει να σου πω. Πολυδευκή, με με περιπέζεις. Επίσης, καμιά αποστολή για το σχέδιο Κένταυρος, για το στρατό. Πολυμνία, υπόσχομαι να έχεις έννοια. Ο στρατός ποιον, δεν εγκατάνεται μες στις υποθέσεις του στρατού. Είσαι σίγουρος? Ναι, είμαι σίγουρος. Και μην ανησυχείς. Όπου για να πει ο στρατός, έναν καράζει να στραφεί. Μακάρι. Που να έρθει πιάσμα τηλέφωνο. Εντάξει, Πολυδεύκη. Καληνύχτα. Μένε εσύ είναι, ναι. Ούλα να πάνε καλά. Yes.
ελπίζω να μην έπιες τσιά με κουβάντα σου. Να σας καρτερώ. Ποιος ήταν, Πέτρη, ήμουν από γυναίκε. Το γαραδιά μου. Χτύπησε ένα με στην Καστανιά και να το φέρω δαμέ. Είσαι σοβαρά. Δεν ξέρω. Εκείνος που με πιάνε τηλέφωνο ήταν πολλά φωτιασμένος. Εν τσίπε μου πολλά, πολλά. Μπορεί να χρειαστεί και την Ανέτα καλό να πεταχτώ να της φωνάξω. Όχι, όχι, γαραδιά μου. Δεν χρειάζεται. Άι και πρώτα να φέρουν το χτυπημένο και ύστερες να δω να μου μετά. Εντάξει, ένα καρτερό καλό και αν την χρειαστείς, πάω και ειδοποιώ ότι. Γαλάτια μου, δεν χρειάζεται. Ένα κανονίσου για το χτυπημένο, μένεις σε νέα. Μα σίγουρα. Σίγουρα, καρκιά μου. Άντι, πίνε, πες. Άντι. Έτσι και η απόψινή μας βραδιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας απόψε και ελπίζω να σας έχουμε και σε άλλες μαγικές βραδιές για να περάσετε και πάλι όμορφα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας καληνυχτήσω ή να σας καλημερίσω καλύτερα. Ladies and gentlemen, tonight's show came to an end. Thank you for being with us and I wish you all a very good morning. Κουβέντες,
Λοιπόν, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Έκαμετε υπόψη μια εκπληκτική δουλειά. Θέλω να συνεχίσετε έτσι και θα πάμε πολλά καλά. Και επειδή ο μάστρος σας, ο Στράτος, απόψε είχε μια δουλειά και λείπει, να περάσετε σας παρακαλώ από το φουαγέ και θα έρθω εδώ να κανονίσω το μισθό σας. Εντάξει. Εντάξει, σας ευχαριστούμε. Να πάτε στο καλό. Καληνύχτα. Πού το αρχείο. Μα έκλεισε στο μαγαζί, μπόψε. Εδώ εκαρτέρω ένα φίλο μου να έρθει. Εγέστησε, σε φαίνεται. Ναι, κάτι σοβαρό είναι να το έτυχε. Γιατί ένα χαριστικό του πιενέσω. Πριν να ξυπνήσει η Φανούλα, γιατί αν ξυπνήσει, για σε βρει να τη δώσουν τα φίδια. Άντε να χάρη. Καλά που να λες. Ποιος την ακούει ύστερα. Ναι. Άντε. Καληνύχτα, Ανδρίκο. Καλό, έχει το καλό. Εσύ, Ανδρίκο μου, ποιον καστεράς. Τη Φέδρα και την Αντιγόνη, να πάμε μαζί σου. Α, άκουλες. Σε τι φωνή. Μπράβο. Καλώς τες. Κοπέλες. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, Φέδρα μου. Έκαμετε μια εκπληκτική δουλειά και εκπληκτική ερμηνεία. Ευχαριστούμε. Ειδικά εσύ, Αντιγόνη μου, έκαμες μου φοβερή εντύπωση, δηλαδή. Και σκέφτομαι το πολλά σοβαρά. Έρχεσαι να τραγουδάς έτσι permanently που λαλούμε στο μαγαζί. Ένα χαρό πολλά, κύριε Αντζολή. Ωραία. Να δούμε, Αντιγόνη. Τι λέτε, πάμε. Ναι, πρώτα όμως θέλω να καληνυχτήσω τον Καραγιορκή. Μα ο Καράγιορκης είναι και δαμή. Γιατί, πού έπει. Πριν κανένα δυο ώρες ρώτησα τον Καρσόνη και είπε μου ότι έφυγε. Γιατί. Δεν ξέρω, κάποιος του τηλεφώνησε και σηκώθηκε και έφυγε. Φαίνεται κάποια δουλειά είναι να έχει. Αμα έτσι τίποτε το σοβαρό με να ανησυχείτε. Φαίνεται κάπου επίεντσε, όπου κι αν είσαι να έρθει πίσω παλέντσε. Αλλάξε τα πράγματα. Ναι. Λες να είναι τίποτα σοβαρό. Όχι καλέ, αφού δεν μου σοβαρό, με να ανησυχείτε, τα σοβαρό. Επειδή έφυγε, σημαίνει σοβαρό. Κάποια σου τηλεφώνησε για κάποια δουλειά, τσέφι. Τέκα. Εντάξει. Πάμε. Πάμε. Άντε, να πάτε στο καλό. Αντρίκο, προσοχή στο δρόμο, να. Καληνύχτα. Καληνύχτα, κοπέλες. Γεια σου, Αντρίκο. Καραϊορκή, εσού τσιμήθου, τσι τύχη σου δουλεύκει. Σε σφαιρό γελέκο. Με το φόρι με τούτο ήταν σκοτωμένος τώρα. Και τα γήματα. Είναι τι κάτι. Σπασμένα. Ελπίζω να μην έχει εσωτερική αιμορραγία. Καραγιορκή. Καραγιορκή, να μου πει. Είναι σου που τον έπαιξες. Για τούτο μου είπες να με πω σε κανένα. Τίποτες. Ωε ρε Πέτρη, αν είμαι εγώ που τον έπαιξα. Καλό.
Ποιος τον έπαιξε? Απαιτώ να μάθω την ταμπουγή. Ειλικρινά, δεν μπορώ να σου πω, ρε Πέτρη. Ένα πράγμα σου λέω. Αν θέλεις να μείνεις ζωντανός ο στρατός, δεν πρέπει να μάθει κανένας τίποτες που σε έρθαμε. Κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Να δω να μπορούν να κάνουμε το στράτο και εμείς να συντύχουμε ύστερης. Στο χέρι σου είναι να χάσεις ή να κερδίσεις την πραγματική ευλογία. Ανδρέα. Ανοιγόνη. Εγκυμάσαι. Όχι. Σκέφτομαι. Ελπίζω να με σκέφτεσαι εμένα. Έτσι όχι τον καλό γύρο που μου λάλες πριν. Όχι. Ένα εσένα που σκέφτομαι. Γιατί δοκιμάσαι? Γιατί και εγώ σκέφτομαι σε εσένα. Και ήθελα να έρθω να κοιμηθούμε έναν αγκαλιά. Αντιγόνη, νομίζω πως τα είπαμε αυτά. Όχι, Αντρέα, με μου θυμώσεις. Εν ήρθα γιατί θέλω να σμίξουμε. Απλώς θέλω να κοιμηθούμε στην αγκαλιά σου κι ας μην κάνουμε τίποτε. Έχω το μεγάλη ανάγκη. Εντάξει. Έλα. Υπάρχει παράδεισος. Έτσι ένα είναι. Ναι. Κι εγώ αυτό νομίζω. Thank you.
τράπεζα. Ατζουλή, μες στη φυλακή που ήμουν, διέβασα όλα τα βιβλία. Που τον Πλάτωναν ως τον Νίτσε και που τον Εσχύλον ως τον Σέξπιρ. Είναι, άκουσα το. Ξέρεις να μου λαλεί ο Ριχάρδος ο Τρίτος στο μόνιμο έργο του Σέξπιρ. Βρίσκω το θύ στη μάχη. Πού να ξέρω. Εγώ είμαι που τα πητήθηκε. Α, πειράδες και τσάκρισες με. Έναν άλογο. Το βασίλειο μου για έναν άλογο. Φύγε που εμπρός μου να με σεγωρώ. Έναν άλογο. Το βασίλειο μου για έναν άλογο. Είπε μου να μην μάθει κανένας ότι είσαι δάμε. Αρώτησα τον ίντα μου γίνει και μ' αρνήθηκε να μου πει. Που σε έναν όμως, καρτερώ να μου πεις όλη την αλήθεια. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Είναι βαριά τραυματισμένος. Είναι στο νοσοκομείο στα Πιτήθηκια. Τραυματισμένος? Πώς έγινε αυτό? Μη με ρωτάς τι και πώς, δεν γνωρίζω. Ούτε και εσύ χρειάζεται να ξέρεις. Καλά, πόσο βαριά τραυματισμένος είναι? Ο Μιχαλάκης Φανούλα δεν με έστησε ποτέ σε ραντεβού. Για να μην εμφανίστηκε και ο ανάφαντος τόσες ώρες, πάει να πει ότι κάτι πει στραβά στην επιχείρηση. Με στη φρουράν του Καραϊόρκη. Ήταν και ο στρατός. Θέλω να τον έβρω όσο ζω, καταλαβαίνεις. Ηρέμησε, Χανού. Και να τον έβρεις. Είμαι σίγουρη. Είναι η μητέρα σου και ο παππούς σου, Άγγελε. Όχι, Ανδρέα. Την απόφαση μου εγώ την έχω πάρει. Αυτό που έκαναν εναντίον του Καράγιοργη είναι πολύ μεγάλη δολοπλοκία. Ό,τι και να τους έκανε εκείνος. Εκείνη είναι χειρότερη από αυτόν. Δεν έχω χρόνο, το καταλαβαίνεις. Σε παρακαλώ, στρατό, πες μου που μένει. Θέλω να τη σφίξω στην αγκαλιά μου.